Science. Στη Σκωτία έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός, καθώς οι οικολόγοι βλέπουν την προέλαση των γκρίζων σκύρων με αληθινή ανησυχία. Πιστεύουν ότι ο κόκκινος σκύρος που είναι αυτόχθον μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς σε μια γενιά από τώρα. Οι γκρίζοι σκύροι κατάφεραν να εκτοπίσουν τους μικρότερους κόκκινους από τα περισσότερα μέρη της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι γκρίζοι εισήχθησαν από τη Βόρεια Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα. Κατάφεραν να σπάσουν τη γραμμή προστασίας του κόκκινου σκύρου στα Highlands, η οποία εκτείνεται από το Monroe στα ανατολικά στο Inverary στα δυτικά. Και ο Lindsay McKinley από το Εθνικό Ταμείο για τη Φύση της Σκωτίας πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της επέλασης των γκρίζων. Και να τους ελέγξουμε σημαίνει ότι πρέπει να τους παγιδεύσουμε και να τους πυροβολήσουμε. Όταν παγιδεύουμε έναν γκρίζο σκύρο, πρέπει να του κάνουμε ευθανασία ανώδυνα. Είναι παράνομο να τους ελευθερώνουμε από τις παγίδες. Καταλαβαίνω βέβαια όλους αυτούς που τους φαίνεται δυσάρεστο. Δεν είναι κάτι που κάποιος ευχαριστιέται να το κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να προστατέψουμε τους κόκκινους, πρέπει να σταματήσουμε τους γκρίζους. Υπάρχουν όμως και θετικά στοιχεία, καθώς μια έρευνα κατέγραψε πέρσι επανεμφάνιση των κόκκινων σκύρων σε κάποιες περιοχές μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Οι ιδιοκτήτες γης στα βορειοδυτικά Highlands της Σκωτίας καλούνται τώρα να βοηθήσουν τους νέους πληθυσμούς κόκκινων σκύρων συμμετέχοντας σε προγράμματα αναπαραγωγής τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως που θα αντιμετωπίσουν είναι μια αρρώστια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι γκρίζοι σκύροι μεταφέρουν έναν ιό που ονομάζεται ψευδοευλογιά. Και ανήκει στην οικογένεια των Parapox Virus. Το 60% των γκρίζων τον μεταφέρει. Όταν μεταδοθεί στους κόκκινους, θα σκοτώσει όλο τον πληθυσμό μέσα σε 15 μόλις μέρες. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη Σκωτία, καθώς εκεί ζουν τα 3/4 των 160.000 κόκκινων σκύρων της Μεγάλης Βρετανίας.